Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να μιλήσουμε για την Αμερική. Να μας εξηγήσει η Κάλια τι συνθήκες στο προπονητικό κέντρο βρήκες από πλευράς γυμναστήρια, κορυμβητήρια. Βασικά... Πάντως πριν να πεις, όταν είδα ένα βιντεάκι για το γυμναστήριο του football που διορτάσουν που σταματούσε το γυμναστήριο γιατί έβλεπε συνεχώς μηχανήματα, μπάρες, αυτά λέω κολεγιακό, εντάξει ξέρω τα προπολογισμοί στο American Football είναι διαφορετική, αλλά διορτούμε τι εγκαστάσεις έχει το Πανεπιστήμιο και στην κολύμβηση. Βασικά έχουμε τη χερή που βιαστώ Αλαμπάμα νομίζω, γιατί έχω σύν το ποδόσφαιρο μου κάνει πάρα πολλά λεφτά και στηρίζουν μόνο τους αθλητές του ποδοσφαίρου, αλλά στηρίζουν και τους αθλητές παλά αθλήματα. Πέρσι, την πρώτη χρονιά μου πια, είχαμε μόνο μια πισίνα κλειστή. Φέτος βασικά, κάνουμε μας ανακαίνιση, χτίσαμε μας εξωτερική πισίνα, νομίζω ότι είχαμε δώσει ένα τεράστιο ποσό για να κάνουμε, ας πούμε, έχουμε τα locker μας, έχουμε... fuel center μέσα στην πισίνα, μέσα στο χώρο της πισίνας. Έχουμε, ναι, έχουμε ας πούμε, δωμάτιο για meetings, έχουμε ποδοσφαιράκια και παιχνίδια πριν την προπόνηση, τα γραφεία των προπονητών. Είναι τεράστιος χώρος, νομίζω. Έχουμε μέσα στο... Μόλις και σπίτι την πισίνα, αμέσως έχεις τους φυσιοθεραπευτές σου, ένα χώρο, ας πούμε, όπως το φυσιοθεραπευτήριο, γιατί χρειαστείς κατά τη διάρκεια της προπόνησης πριν ή μετά την προπόνηση μπορείς να πάρεις τζαμέ. Στο γυμναστήριο του football κάνουμε και εμείς προπόνηση. Την πρώτη φορά μου πια δεν ήξερα τι ήταν τα μισά όργανα μου είχα στην τζαμέ. Ναι, νομίζω οι εγκαταστάσεις τους δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικές. Μπορεί να μας εξηγήσεις το πρόγραμμα, το καθημερινό πρόγραμμα, διότι αντιλαμβάνομαι στη Αμερική παίρνεις την υποτροφία, αλλά πρέπει ναι, και είδα την ανακοίνωση ότι την κράτησες, κάπου το διάβασα, αλλά ξέρω ότι δεν είναι μόνο το αθλητικό κομμάτι, πρέπει να είναι και το σχολείο, δηλαδή μπορεί να είσαι top αθλητής, αλλά δεν διαβάζεις π.χ. Θα έρθουν να σου πούν... Βασικά δεν μπορείς να αγωνίσεις. Δεν μπορείς να, άμα ο γενικός σου εγκάτω από ένα συγκεκριμένο βαθμό, δεν μπορείς να αγωνιστείς στους αγώνες. Δηλαδή, να είσαι ο καλύτερος αθλητής της ομάδας και να θέλουν να σε κρατήσουν στην ομάδα, άμα ο γενικός σου είναι ένα ορισμένο επίπεδο, δεν μπορείς να κολυμπήσεις στους συνταπολέους σου στους αγώνες. Τι κάνουμε, εγώ πάω το πρωί γυμναστήριο. Μετά από το γυμναστήριο, πηγαίνουμε σχολείο στα μαθήματα μας ο καθένας. Όσες ώρες έχει, όσες φορές την ημέρα έχει. Μετά κάνουμε πηγαίνουμε και τρώμε, έχουμε εγκατάσταση που ενούλους για τους αθλητές του Πανεπιστημίου και έχουμε το φαΐν, τη διατροφολόγο που μας βοηθούν να διαλέξουμε τη φαγιά θέλουμε που πάμε για φάμε. Μετά είναι η προπόνηση. Και τη νύχτα κάποιοι έχουν μαθήματα, κάποιοι δεν έχουν. Μπορείς να καλέξεις το πρόγραμμα σου, δηλαδή θέλεις τα μαθήματα σου πρωινά, τα μαθήματα σου μετά την προπόνηση. Γιατί ανάλογα με τον group που είσαι, αν είσαι sprint group, middle group, distance group, διαφορετικές ώρες της προπόνησης, πόσες φορές πρέπει να κάνεις προπόνηση. Ας πούμε, εγώ το απόγευμα είμαι στο sprint group, αλλά δεν έχω διπλές προπόνησεις κολύμπιν. Όμως πριν πω κάθε μέρα στην προπόνηση, έχω μια ώρα dry run και μετά 2 ώρες, 2,5 ώρες προπόνηση στο νερό. We'll be right back.